Συνεχώ μπροστά του θα έχουν οι επαγγελματίε το νέο ασφαλιστικό νόμο. Καθώ, όπω τονίζει ο πρόεδρο του επιμελητηρίου τη Δράμα, ακόμη και με ζημιά οι επαγγελματίε καλούνται ουσιαστικά να πληρώσουν τι εισφορέ του. Σφαλιστικό είναι ένα από τα επίμαχα ζητήματα το οποίο θα το έχουμε έτσι κι αλλιώ μπροστά μα. Ο νέο νόμο ψηφίστηκε προκαθορίζει συγκεκριμένε εισφορέ. Ειδικότερα όμω για αυτό που μιλάμε είναι για τι εισφορέ του ΑΕ όπου πλέον τώρα με, τον, με το ενιαίο ταμείο καθορίζεται βάση εισοδήματο σε ποσοστό τη τάξη του 26,7%. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι με τα εισοδήματα του 2015 που είχαν αρνητική, αρνητικά αποτελέσματα, θα έχουν κατελάξει το 156 ευρώ και περίπου μέχρι του ποσού των 7.000 περίπου ευρώ, κάπου εκεί θα είναι και η εισφορά, η μηνία. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο νέο ασφαλιστικό φορέα ξεκινάει με ελλείμματα. Και δημιουργεί μια σειρά σοβαρών προβλημάτων σε αυτού που έχουν έστω ένα μικρό βασικό εισόδημα. Κοινάει ένα φορέα με ιδιαίτερα μεγάλα ελλείμματα. Η συγκεκριμένη νομοθεσία, έτσι όπω αποφασίστηκε, μπορεί να ευνοήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό του ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, αλλά δυστυχώ δημιουργεί τεράστια ζητήματα σε ανθρώπου που εμφανίζουν κάποια εισοδήματα με υπέρογκε εισφορέ. Αυτέ οι εισφορέ κανονικά πρέπει να έχουν και μια ανταπόδοση αυτό το πράγμα δεν διαφαίνεται. Δεν νοείται σήμερα να πληρώνει κάποιο 1.000 ή 1.500 ευρώ το μήνα, γιατί αυτό είναι το όριο περίπου στα 1.500 ευρώ το μήνα ασφαλιστική φορά, λαμβάνοντα τι τελικά. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα μέσα από ένα ασφαλιστικό σύστημα που ήδη είναι κορεσμένο. Επίση, θα πρέ, πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μια πρωτοβουλία νομοθετική για τα θέματα των παλαιών οφειλών. Οι παλαιέ οφειλέ δεν μπορούν να εισπραχθούν. Αυτό εμεί το λέμε και ω φορεί και ω συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και ω επιμελητήρια. Επομένω, από αυτέ τι συνθήκε θα πρέπει να προβούν στο πάγωμα των παλιών οφειλών και στην αφαίρεση των προσαξίσεων, ειδικά τη υγεία, η οποία δεν παρήχθη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν ανασφάλιστοι δεν είχαν υγεία. Ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμα παρατηρεί παράλληλα πω θα πρέπει να γίνει επανεξέταση των υψηλών ορίων και ταυτόχρονα να περάσει σε μια άλλη λογική η οποία δεν θα βασίζεται στον κρατικισμό, το ασφαλιστικό σύστημα. Υπό αυτέ τι συνθήκε θα πρέπει πρώτον να έχουμε το πάγωμα των παλιών οφειλών, δεύτερον μια επανεξέταση των υψηλών ορίων, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και, και φυσικά το, το σύστημα μας πρέπει επιτέλους να γίνει ένα κεφαλου, κεφαλουχικό. Δεν μπορεί να μένουμε στη λογική της απολ, του απόλυτου κρατισμού του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Όπως επίσης είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται και οι κατασχέσεις για την ίδια ασφάλιση. Δεν μπορεί να κατασχέσει το σπίτι του άλλου τη στιγμή που είναι αυτασφαλισμένο. Δεν μιλάω για τι οφειλέ του ΙΚΑ, μιλάω για τι οφειλέ στον ΟΑΕ. Άρα, υπό αυτέ τι συνθήκε, θα πρέπει να αναλογιστούμε πώ κινείται η Ευρώπη. Και στο κάτω-κάτω, να εκφράσουμε και μία λογική που λέει ότι αυτό που έχει μπορεί να πληρώσει αυτό που πληρώνει, αλλά να λαμβάνει και αυτά που πρέπει να λαμβάνει. Αυτό δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Άρα, υπό αυτέ τι συνθήκε, θεωρώ ότι το εγχείρημα είναι μακράν πίσω μια αίσια κατάληξη. Και, και... προβλέπω ότι σε 12 μήνε θα ξανασυζητάμε το μεγάλο πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματο.